Για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε πληρωμές συντάξεων, έτσι, από την Τετάρτη. Τα λέγαμε και εχθές, τα τονίζουμε και σήμερα και θα τα λέμε μέχρι βεβαίως να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Κάθε φορά θα τα λέμε. 25 του Σεπτέμβρη είναι η καθοριστική πρώτη ημερομηνία. Ακούω τώρα. Εγώ έχω πρόβλημα με τα μουνά και τα ζυγά που πληρώνονται πρώτα και δεύτερα. Τελείωσαν αυτά. Εγώ αυτό ήταν το πρόβλημα από το βασικό έμπαινα. Έχουν τελειώσει αυτά. Ακούσανε και το καθάρισαν. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πρέπει να το λύσω. 25 Σεπτέμβρη θα καταληθούν οι συντάξεις για όσους ήταν πρώην συνταξιούχοι του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ, αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών. Μιλάμε για τους μηχανικούς, τους δικηγόρους, τους γιατρούς. Εδώ είναι και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Και Παρασκευή. Την Παρασκευή, 27 Σεπτέμβρη, Χρύσα, θα καταβληθούν οι συντάξεις όσων είναι μισθωτοί προερχόμενοι από το ΙΚΑ, από τις τράπεζες, από τον ΟΕΤΟ. Βλέπουν οι φίλοι μας στους δέκτες τους, τη ΔΕΗ, η ναυτική, η απόμαχη, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζί σε αυτή την ημερομηνία, εκτός από τις κύριες, θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Έχουμε και τα επιδόματα όμως. Τα επιδόματα. Τέλος του μήνα. Θυμίζουμε ότι αυτά είναι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τα σημαντικότερα επιδόματα που δίνει αυτός ο μεγάλος οργανισμός. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θα φτάσει τα 250 ευρώ, διότι εδώ μιλάμε για επιδόματα που αυξάνονται από την πρώτη του έτους. Συγγνώμη, Σπυράκο μου, τελευταία μέρα του μήνα, δηλαδή 30, 27, τελευταία είναι Παρασκευή, μέρα, 30 του μήνα. Τελευταία μέρα του μήνα. Ωραία, 30. Έτσι, προσάυξη για κάθε παιδί σε 75 ευρώ έναντι των 50, το επίδομα στέγαση στα 125 ευρώ και να κλείσουμε με το επίδομα παιδιού, το επίδομα τέκνου του Α21, η πρώτη κλίμακα στα 75, ενωποιείται η δεύτερη και η τρίτη μεσοδηματική κλίμακα στα 45 ευρώ. Συνταξιούχοι που έχω και αδυναμία. Οι συνταξιούχοι τι θα λάβουν. Αυτό το οποίο περιμένουμε έχουν να κάνει με την προσωπική διαφορά. Βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ θα πάρουν ένα έξτρα ποσό 200 ευρώ. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν από 701 μέχρι 1100 ευρώ θα πάρουν 150 και από 1101 έως 1600 ευρώ σύνταξη 100 ευρώ. Η άνω των 1600. Αυτή η σύνταξη, αυτά τα ποσά θα δοθούν, θα μας τα πει ο κ. Τσούνης, υπολογίζουμε το Δεκέμβριο. Έτσι είναι με την από πρώτη πρώτου που περνάνε το 25. Όχι, αυτά εδώ τα ποσά, η προσωπική διαφορά θα καταβληθεί ως έκτακτη ενίσχυση τον Δεκέμβριο. Είναι αυτό που λέμε το επίδομα των 200. Οι συνταξιούχοι συνολικά θα πάρουν αύξηση που θα τη δουν στους λογαριασμούς του Δεκεμβρίου, δηλαδή τον Γενάρη, τη σύνταξη του Ιανουαρίου, θα είναι 2,2 έως 2,5%. Και να πούμε πολύ απλά ότι η εθνική σύνταξη για έναν που έχει 20 χρόνια εργασία και πλέον από τα 426 ευρώ θα φτάσει στα 436, δηλαδή ένα δεκάρικο επιπλέον στην εθνική σύνταξη. Είναι κλιμακωτά από 100-200 ευρώ αυτά. Αυτά είναι κλιμακωτά, ακριβώς. Έχουμε άλλα ή να κάτσουμε, τι θέλεις. Να πάμε να κάτσουμε, γιατί έχουμε μεγάλη παρέα. Πολλά θέματα, βέβαια.